Ένα κοριτσάκι πήρε τον κουμπαρά του και άδειασε το περιεχόμενο. Μέτρησε τρεις φορές τα κέρματα του για να μην κάνει κανένα λάθος. Ήταν ένα δολάριο και 11 σέντς. Πήρε τα κέρματα και πήγε στο φαρμακείο της γειτονιάς. Ο φαρμακοποιός εκείνη την στιγμή μιλούσε με ένα καλοντιμένο κύριο και δεν πρόσεξε την μικρή. Το κοριτσάκι έκανε κάποιο θόρυβο με τα πόδια του, αλλά τίποτε. Τότε πήρε ένα από τα κέρματά τη και το χτύπησε πάνω στο γραφείο του. Τι θέλει, την ρωτά κάπω εκνευρισμένος εκείνο. Δεν βλέπει ότι μιλώ με τον αδελφό μου, που έχω χρόνια να τον δω. Τότε η μικρή του είπε: Θέλω να σου μιλήσω για τον αδελφό μου, που είναι πολύ άρρωστο, και θέλω να αγοράσω ένα θαύμα. Συγγνώμη, τη απάντησε αυτό, αλλά δεν πουλάμε θαύματα. Ξέρετε, είπε το κοριτσάκι: Ο αδελφό μου έχει κάτι στο κεφάλι του που μεγαλώνει. Και ο μπαμπά μου λέει ότι μόνο ένα θαύμα θα μα σώσει. Λοιπόν, ποσό κάνει ένα θαύμα για να το αγοράσω. Έχω χρήματα. Ο αδελφό του φαρμακοποιού, που παρακολουθούσε με ενδιαφέρον τη συζήτηση, ρώτησε τη μικρή τι είδου θαύμα χρειαζόταν ο αδελφό τη. Δεν ξέρω, του απάντησε με μάτια βουρκωμένα. Εκείνο που ξέρω είναι ότι χρειάζεται εγχείρηση και ο μπαμπά δεν έχει τα χρήματα. Γι' αυτό θέλω να πληρώσω εγώ με τα δικά μου χρήματα. Στην ερώτηση του καλοντιμένου κυρίου, πόσα λεπτά έχει, η μικρή του απάντησε, ένα δολάριο και έντεγκα σέντς, και αν χρειαστούν και άλλα θα τα βρω. Τι σύμπτωση, χαμογέλασε ο καλοντιμένος κύριο. Είναι το ακριβέ αντίτιμο για ένα θαύμα, για ένα μικρό αδελφό, ένα δολάριο και έντεκα σέντς. Πήρε τα λεπτά, έπιασε την μικρή από το χεράκι και τη είπε: Πάμε μαζί στο σπίτι σου, για να δω τον αδελφό σου και τους γονείς σου και να κάνουμε το θαύμα. Ο καλοντημένος κύριος ήταν ο Κάρτον Άρσμποργκ, ο γνωστός νευροχειρουργός. Η εγχείρηση έγινε με επιτυχία και ο μικρός αδελφός επέστρεψε στο σπίτι του υγιής. «Η εγχείρηση ήταν ένα αληθινό θαύμα», ψιθύρισε η μαμά. «Απορώ πόσο θα κόστισε». Η μικρούλα χαμογέλασε. Ήξερε ακριβώς πόσο κοστίζει ένα θαύμα, ένα δολάριο και 11 cents, συν την πίστη ενός μικρού παιδιού. Αν σας αρέσουν τα ωφέλιμα διηγήματα, ακολουθήστε μας. Προσπαθούμε να μεταδώσουμε αξίες και προβληματισμούς.